Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Β' κατηγορίας και το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Ομόνοια Σύνδου και του Θριάκου Παρθενείου είναι μια ευγενική προσφορά από τον κλιματισμό θέρμανση εξαιρισμός Κωνσταντίνος Μίλιας στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Κωστή Παλαμά 34. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Μακεδονία με εμπειρία πολλών ετών. 6932 722 753. Κλιματισμός θέρμανση εξαιρισμός πάντα με εμπειρία πολλών ετών. Χορηγός στα αγώνα. Στην επικράτηση του παιχνιδιού. Κεφαλιά είναι αέρια τώρα από πλευρά που γίνεται από τον Γαβανά. Η μπάλα από τα πόδια του Αλέξη Παναγιώτη. Προσπαθεί και βγαίνει τώρα μπροστά. Για μα την αντεπίθεση τώρα που θα κάνει τώρα γρήγορα πέσει στο Μονία Σίδη. Η προβολή και ένα 0. Ένα 0 από τον Καστανιώτη, ο οποίο μετά από ωραία κατοχή τη μπάλα που δέχτηκε, με προβολή θα νικήσει τον Παρασίδη και ο Καστανιώτη θα γράψει φίλε και φίλοι μέσα σε αποδέωση στο γηπεδούχο το 1-0. Πολύ νωρί για την Ομόνοια Σίδη, δίνοντα σημαντικό προβάδισμα. Ήταν η ωραία συνεργασία που έγινε στο 3ο προς 4ο λεπτό. Ήρθε ο Καστανιώτης, πλάσαρε και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του Θρίαμβου Παρθενείου και στα δίκτυα του Παρασίδη για να γράψει το Μόνοια Σύνδου Θρίαμβος Παρθενείου 1-0. Σημασίας, το οποίο το παρακολουθείτε φυσικά από το γήπεδο της Σύνδου και στο προσφέρει το κατάστημα κλιματισμός, θέρμανση εξαιρισμός, αντλίες θερμότητας, φυσικό αέριο, ηλιακά συστήματα πρόσβεσης, μελέτη εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή με την εμπειρία του Κωνσταντίνου Μίλια στην καρδιά της Σύνδου, Κωστή Παλαμά 34, 2310-79-66-89 και 6932-722-753. Εξυπηρέτηση χοντρική λιανική σε όλη την Ελλάδα. Χορηγός της σημερινής αναμέτρησης, το παιχνίδι που βλέπουμε ότι απέκτησε ενδιαφέρον από τα πρώτα λεπτά. Και από εκεί και πέρα οι αντιδράσεις αναμένεται να είναι ακόλουθες στη συνέχεια του αγώνα. Πλάγιο προθυμένος εκεί παίκτης Γιαννιώτης. Η μπάλα περνάει τώρα από την άλλη πλευρά και βγαίνει τώρα ο Τσιάλμας. Για να δούμε με την μπάλα στα πόδια του. Τσιάλμας προσπαθεί να σουτάρει. Προσποιείται. Θέλει να κάνει το σουτ. Θα γυρίσει την μπάλα. Εκεί όμως δεν θα μπορέσει να βρει κάποιον με αποτέλεσμα να καταλήξει out από την εστία του Παρασίδη. Τοποθετημένη στην εστία εκεί του Παρασίδη. Η έξυπνη παλιά που γίνεται από τον Νουρεντίνη. Εδώ χάνεται ευκαιρία για το 2-0. Είδατε πολύ κοντά που είδατε το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η μπάλα μετά την αλλαγή ο Καραγκούνης κάνει σέντρα κεφαλιά από κοντά και χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Με καρφωτή κεφαλιά τραβάει τα μαλλιά του εκεί όσο μπορεί. Ο Βασίλης ο Κόζαρης που έπιασε αυτή την καρφωτή κεφαλιά αλλά η μπάλα βγήκε επικίνδυνα από την εστία. Για με τώρα το φάουλ που εκτελείται απευθείας για την ομάδα του Παρθενείου. Προσπάθησε εκεί με τα κουνάκι ο Λαζαρίδης. Το σούτε ο Γεωργόπουλος απλώνει τα χέρια του. Βλέπει την πορεία της μπάλας να φεύγει out. Δαλαλάκης. Από κοντά το σούτρα που γίνεται από τα πλάγια, από την ενέργεια από τον Χαριζάνη, βλέπει ο Γιώργο στην πορεία της μπάλας να καταλήγει out. Καμένη ευκαιρία εδώ για το Θηρίο Παρθενείο. Τώρα γίνεται από τον Ψαρά η μπάλα στο τείχος, είναι όσο τώρα στην απευθείας ενέργεια που έκανε ο Λαζαρίδης. Ο Γιωργόπουλος δεν είχε πρόβλημα. Βλέπετε με την μπάλα στην αγκαλιά του. Συνάντηση ποδοσφαίρου, Ομόνοια Σύνδου, Θρίαμβος Παρθενείου 1-0. Ενώ θυμίζω τον αγώνα σας το προσφέρει η εταιρεία και το κατάστημα κλιματισμός, θέρμανση, εξαερισμός. Αντλίες θερμότητας, φυσικό αέριο, ηλιακά συστήματα πρόσβεση, μελέτη εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή σε όλη την Ελλάδα. Κωνσταντίνος Μίλιας με εμπειρία ετών, χοντρική λιανική και πάντα με υπευθυνότητα. Κωστή Παλαμά 34, Σύνδο Θεσσαλονίκη, 2310-79-66-89 και 6932-722-753. Χορηγός στα αγώνα. Στο παιχνίδι που όπως... Για Λαμάς το εκτελεί. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Ψαράς. Γιαλαμάς. Προσπαθεί ο Ψαράς να κάνει σέντρα. Περνάει την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ και κάρτα στον παίχτη, στον Τανούρκα. Το χαρακτήρα των δύο ομάδων και τις ικανότητες. Φάουλ τώρα με τον αρχηγό, τον Αλέξη Παναγιώτη. Για την Ομόνοια Σύνδου. Θα γίνει βαθιά σέντρα. Η μπάλα στα σώματα. Αμπατζής.
Προσπαθεί να παίξει μπροστά με τον Ψαρά. Λάθος εδώ. Ο Γιαννιώτης. Φάουλ και κάρτα. Στον παίχτη εδώ του Ρίου Παρθενίου. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, σημαντικό, που εμείς καταφέραμε και κάναμε τη δεύτερη σερή νίκη μας. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στις δυσκολίες του αγώνα, παρά τα προβλήματα που είχαμε κάποιων τραυματισμών. Έπρεπε πιο νωρίς να καθαρίσουμε, μπήκαμε πολύ πιο δυνατά από τον αντίπαλο, προηγηθήκαμε γρήγορα και ψυχολογικά είχαμε το έναυσμα. Δεν σταθήκαμε αποτελεσματικοί στις τελικές ενέργειες που είχαμε και αδικαιολόγητα δώσαμε χώρο στον αντίπαλο κάποια στιγμή να μας δημιουργήσει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, βγήκαμε πάλι στις κλασικές ευκαιρίες, δεν τις κάναμε γκολ και ήρθε αυτή η αγχωτική νίκη, αλλά δίκαιη όπως είδατε κι εσείς, με κλασικές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του αντιπάλου. Συνεχίζουμε, είναι μαραθώνιος, ο πρωταθλητισμός πάντα είναι να μπορείς να, μέσα από τις δυσκολίες, να ανταπεξέρχεσαι και να παίρνεις το παιχνίδι που είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Παρθένιο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και γι' αυτό έχει κάνει και αυτό το σερί. Σήμερα πιστεύω ήταν εισάξιο παιχνίδι και οι δύο παλέψαμε δυνατά. Κερδίσαμε εμείς, πιστεύω παίξαμε πιο δυνατά από την ομάδα. Πήραμε την νίκη, προσπαθούμε και εμείς να ανεβάσουμε φέτος την ομάδα εκεί που της αξίζει. Πιστεύω και ελπιστώ να πάμε σε όλα τα μάτς έτσι και πιο δυνατά και καλύτερα για να ανέβουμε την κατηγορία. Για το συσταλισμό μέχρι στιγμής. Το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των παιδιών όλων, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Οι άνθρωποι της διοίκησης, οι οποίοι είναι δίπλα μας σε ό,τι ζητήσουμε, δεν θα τους αναφέρω γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Και πάνω απ' όλα ο προπονητής μας, ο οποίος ασχολείται συνεχώς με την ομάδα και μας έχει περάσει ακριβώς αυτή την αγάπη του και την προσπάθεια που δίνει για το σύλλογο, σε εμάς. Και κανένας δεν είναι αδιάφορος, όλοι κάνουν το κομμάτι τους και είμαστε μια ωραία παρέα. Αυτό. Τώρα, το γεγονός μπορεί να γνωρίσετε σήμερα την ήττα, αλλά παραμένετε ζωντανοί, είστε πάλι στην κορυφή. Πιστεύεις ότι η ομάδα συνεχίζει με το τέλος να κάνει το δικό της αγώνα? Μια ήττα θα ερχόταν. Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν θα πηγαίναμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε σε καλή κατάσταση και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που είχαμε μπει και πριν από αυτό το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ίνδου, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Αλλά και εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και δεν πρόκειται να πέσουμε μαχητή. Σε ευχαριστώ.